Στη σημερινή μας συνέντευξη, ο συγκεκριμένος είναι ο Μάνουελ Μουνάφο, ο Αργεντίνος που γεννήθηκε στις 20 Μαρτίου 1988 και μπήκε από μικρό στα βάσανα. Και αυτό γιατί ξεκίνησε νωρίς το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Μεντόσα, μια περιοχή που ανήκει ποδοσφαιρικά στη Γοδόη Κρούς. Μετά πήγε στις ακαδημίες της Μπόκα Τζούνιορς, έφυγε στα 16 του από το σπίτι του, έπαιξε στην Πλατένση, στην κορυφαία αθλητική κατηγορία της Αργεντίνης. Και από εκεί ήρθε στην Ελλάδα. Θα λέγαμε ότι είναι από τους ποδοσφαιριστές εκείνους που, αν και ξένος, θεωρείται γνώστης του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί για 3 χρόνια έπαιξε στον Παθαγικό και 1 χρόνο στον Λαδανιά. 5 χρόνο λοιπόν στον Αστέρα Αντίγονης. Μάλλον, καλώς ήρθες. Θα ήθελα να μου πεις όλα αυτά τα χρόνια, αυτή την πενταετία στην Ελλάδα, πόσο Έλληνας νιώθεις και πόσο καλά νιώθεις, ξέρεις, το ποδοσφαιρό μας. Καλησπέρα. Νιώθω πολλά Έλληνα, γιατί εντάξει, από στην αρχή, όταν ήμουν μικρός, είχα πάρα πολύ φίλους, έμαθα πολύ γρήγορα τη γλώσσα και άρχισα να μάθω όλα που είναι εδώ στην Ελλάδα και εντάξει, πιο πολλά του ποδόσφαιρο. Αστέρας επιστρέφει στην έδρα του, αντιμετωπίζει μια ομάδα της επαρχίας που κάνει και αυτή καλή πορεία φέτος, όπως είναι ο Πανετολικός. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει ο Αστέρας για να φτάσει στη λίγη και να πάρει τους 3 βαθμούς? Εντάξει, ο Πανετολικός έχει δείξει μέχρι τώρα που είναι μια ομάδα σκληρή. Ξέρετε τι παίξει μέσα στο γήπεδο. Και εντάξει, εμείς πρέπει να φορτώσουμε πιο πολύ στον εαυτό μας, να κοιτάξουμε πιο πολύ τι κάνουμε εμείς. Έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν πρέπει να κοιτάξουμε πολύ την άλλη ομάδα και πιο πολύ μέσα στην έδρα μας. Να κάνουμε το παιχνίδι μας, τη βάλα μας και εντάξει, να προπασίσουμε να στυπήσουμε νωρίς για να μπορούμε να ελέγξουμε το παιχνίδι όπως θέλουμε εμείς. Πού πιστεύεις ότι θα κερθεί αυτό το παιχνίδι? Πολλές φορές λέμε στο ποδόσφαιρο ότι η ομάδα που σκοράρει πρώτη έχει και το προβάδισμα. Ισχύει και στην περίπτωση αυτή? Εντάξει, εγώ νομίζω που πρέπει να προσέχουμε πιο πολύ στην άμυνά μας, να κρατήσουμε το 0 και με αυτό την ποιότητα που έχουμε μπροστά σίγουρα θα βάλουμε ένα γκολ. Πλησιάζουμε στα μισά του πρωταθλήματος, πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου γύρου, Μανουέλ. Τι θα έλεγες, τι πρέπει να το σχόλιο σου από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Αστέρας φέτος? Εντάξει, άρχισε το πρωτάθλημα δύσκολα, ομάδες δεν έκαναν πολύ μεταγραφές, αλλά στο τέλος νομίζω 4-5 ομάδες φτιάξανε καλή ομάδα, όπως είναι ο Εργοτέλης, δεν το περιμέναμε, Πανατολικός, εντάξει, Ντάνινα πάλι από πέρσι έχει κρατήσει πολλούς παίκτες. Νομίζω ο Παναθηναϊκός νομίζαμε που δεν ήταν πολύ καλός και για μένα είναι μια ομάδα πάρα πολύ σκληρή. Και είναι πολύ ωραίο το πρωτάθλημα φέτος, είναι δύσκολο, εμείς πρέπει να δουλέψουμε πιο πολύ ακόμα, είμαστε πολύ καινούριους παίκτες. Πρέπει να δουλέψουμε μαζί, να μαθαίνουμε ένα από τον άλλο. Και κοιτάξτε, εγώ νομίζω ο Τρίπολη από εδώ και πέρα θα πάει καλύτερα. Εγώ νομίζω πάλι θα είναι μέσα την πεντάδα, σίγουρα. Οπότε στόχος είναι τα play-off. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα στη Ραδικούρα πρέπει να είναι μέσα από το play-off. Και αν μπορούμε να πάρουμε κάτι παραπάνω, καλή. Έγινε και η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος, ο Αστέρας στην Ελλάδα στον Ολυμπιακό, σε μια επανάληψη του περσινού τελικού. Πώς έχετε έτσι συζητήσει με τους συμπαίκτες σου αυτή την κλήρωση? Εντάξει, δεν το περιμέναμε, γιατί είχε πολλές ομάδες από Β' εκεί και μπορεί να περιμένουμε ένα παιχνίδι όχι τόσο δύσκολα, ναι, πιο εύκολο. Αλλά εντάξει, έγινε Ολυμπιακός, τώρα έχουμε παιχνίδι πριν από το κύπελλο και πρέπει να πάρουμε το μυαλό εκεί. Άρα μετά, όταν θα είμαστε κοντά, θα μιλήσουμε από το παιχνίδι. Ο Γοδόη Κρούς ξεκίνησε στην μπάλα, σε πήραν οι ακαδημίες της Μπόκα Τζούνιορς, από εκεί στην Πλατένσε και μετά στην Ελλάδα. Τι θυμάσαι εσύ με περισσότερη αγάπη από όλο αυτό το πέρασμά σου μέχρι τώρα και ποια θεωρείς εσύ σαν καλύτερη στιγμή της καριέρας σου? Εντάξει, κάθε στιγμή έχει τα δικά του. Όταν άρχισε στην Βοδοκρούση ήμουν πάρα πολύ μικρός,
Ακόμα το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι που αγαπάμε όλοι το ποδόσφαιρο, αλλά μετά όταν έφυγα από το σπίτι μου άρχισε να είναι ένα δουλειά και εντάξει και αυτό έχει κάτι ωραίο που αρχίσεις να βάλεις όλη τη ζωή με το ποδόσφαιρο. Και εντάξει, στο Buenos Aires ακόμα ήμουν μικρός, αλλά πέρασα πάρα πολύ καλή στιγμή. Αλλά το καλύτερο για μένα ήταν εδώ στην Ελλάδα. Από 20 χρόνων είμαι εδώ μέχρι 25. Έχω παίξει στη Β' Εθνική, στην Α, έχω ανεβεί. Έχω περάσει πάρα πολύ καλή στιγμή. Νιώθεις Έλληνας, 5/5 σου χρόνο πλέον στην Ελλάδα, μιλάς καλά τα ελληνικά. Νιώθεις καθόλου Έλληνας? Εντάξει, πάντα νιώθω Αργεντίνος, αλλά ναι, μου αρέσει το Έλληνας. Έχω πάρα πολλούς φίλους, όπως του είπα, και εντάξει, νιώθω πάρα πολύ καλά εδώ και μακάρι θα μπορούσαμε να είμαστε. Άρα να υποθέσω ότι δεν είχες καμιά δυσκολία στην προσαρμογή σου στην Τρίπολη και στον Αστέρα. Όχι, καθόλου. Από την πρώτη μέρα ένιωθα πάρα πολύ καλή εδώ. Αυτό είναι πιο εύκολο γιατί ξέρω και τη γλώσσα. Έχω χρόνια εδώ στην Ελλάδα και νομίζω ότι τα πιο δύσκολα χρόνια ήταν το πρώτο που ήμουν στο Πανδρακικός και δεν ήξερα τη γλώσσα και δεν είχα πολύ φίλους. Ξεκινώντας το ποδόσφαιρο και μάλιστα γεννημένος σε μια χώρα που φημίζεται για το ποδόσφαιρο της, να γεννή. Ποιον είχες έτσι σαν πρότυπο, σε ποιον παίκτη θα ήθελες να μοιάσεις? Εμένα μου αρέσει, εντάξει, στείλω πιο πολύ Ισπανό σε τη θέση μου, όπως είναι Σάβι Νιέσα στο κέντρο. Αλλά εκεί στην Αργεντινή, όταν ήμουν μικρός, έβλεπα πολύ το Βερόν. Μου αρέσει πολύ το Βερόν. Ναι. Ο οποίος κάποιος μετέφερε στην Ευρώπη, έπαιξε κατά κατά μεγάλη διάρκεια στη Λάτσιο. Ποιος ήταν ο λόγος που ξεκίνησες να παίζεις ποδόσφαιρο? Ποιος ήταν εκείνος ο άνθρωπος ενδεχομένως που σε ενέπνευσε να ξεκινήσεις να παίζεις μπάλα? Δεν θυμάμαι, δηλαδή ήμουν πολύ μικρός, αλλά στην Αργεντινή είναι έτσι, όταν είναι θύος, το πρώτο που βλέπεις είναι μια μπάλα και αν το αρέσει, αν είσαι μικρός, συνεχίσεις και δεν σταματάς. Και σε τι ηλικία ξεκίνησες να πηγαίνεις στη Γοδόη? Στο Γοδόη πήγα όταν ήμουν 5 χρόνια, αλλά ναι, από 3 χρόνια στην Παόλα. Κάποιος από την γενιά σου νωρίτερα έχει παίξει ποδόσφαιρο, κάποιους φίλους, κάποιους συγγενείς? Όχι, στην οικογένειά μου παίξουν όλοι μπάλα, αλλά κανένα είναι επαγγελματίας. Ναι. Και στην Αργεντινή τι θα μάθα έτσι υποστηρίζεις περισσότερο, γιατί μάθηκε με τους μύθους των μεγάλων τέρμπι. Ναι, στην Boca River. Όχι, εγώ είμαι Godoy Cruz. Godoy Cruz. Στην Τρίπολη, πώς περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο? Καλά, εγώ είμαι με γυναίκα εδώ. Και εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλούς Αργεντινούς, έχουμε πάρα πολύ καλή παρέα. Και εντάξει, έξω από το γήπεδο πάμε να φάμε, λίγο καφέ. Εγώ σπουδάσω λίγο αγγλικά και εντάξει, πέρασε. Αν ήθελες κάποιον να καλέσεις, κάποιον από το χώρο του ποδοσφαίρου, να καλέσεις για δίπλο, να το κάνεις στο τραπέζι, ποιον θα επέλεγες και γιατί? Από τη χώρα μου. Μπορείς να μου πεις δύο, ένα από τη χώρα σου, από την Ελλάδα. Ή γενικότερα, ό,τι θέλεις. Παίκτες. Από τη χώρα μου, Μέση. Γιατί θέλω να το γνωρίσω από κοντά. Τι θα γνωρίσω από κοντά? Τι νιώθει εκεί ψηλά που είναι. Κι άρχισε να ζητώ. Ναι. Πώς κάνει. Μια ερώτηση που θέλω να το κάνω είναι πώς κάνει για να κρατήσει αυτό το επίθετο. Επίθετο τόσο ψηλά. Τόσο ψηλά κάθε χρόνο. Και από το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ποιον θα ήθελες για συμπαίκτη σου? Εμένα Σαλπικίδη δεν μ' αρέσει. Ναι, δηλαδή είναι ένα παίκτης που αυτό βλέπω που δεν σταματά, του αρέσει παιχνίδι να είναι καλός, να δεν σταματά να τρέχει, να βρει το γκολ. Είναι ένα παίκτης που μου αρέσει πολύ. Φαντάζομαι ότι είδες και τα παιχνίδια της αντικείμενας ομάδας με την Ρουμανία, που έπαιζε στους παίκτες σου ο Γκόγερε. Εντάξει, είμαι χαρούμενος που πέρασε Ελλάδα. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλός, έπρεπε να κερδίσει παραπάνω από 3-1.
Και εντάξει, το δεύτερο παιχνίδι το δούλεψε καλά και το είχε από νωρίς. Αφού σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη και τη σημερινή μας έτσι κουβέντα, θα ήθελα τώρα να κοιτάξεις την κάμερα κλείνοντας και να δώσεις μία υποσχέση στους φίλους του Αστέρα που ψάχνουν, που θέλουν, που περιμένουν τον πολύ καλό Μουνάφο. Εντάξει, εγώ από πρώτη μέρα που είμαι εδώ είπα που θέλω να δουλεύω πάρα πολύ. Είμαι ένα παιδί που πιστεύει πάρα πολύ στη δουλειά και εντάξει, σιγά σιγά από στην αρχή δεν είχα πολύ παιχνίδια στα πόδια μου, αλλά από εδώ και πέρα θα δείξω ότι μπορώ να είμαι μέσα και να βοηθήσω την ομάδα να πάει που πρέπει να πάει.